Θανάσιμη κίνδυνη για τη χώρα αν δεν βγει πρόεδρος Δημοκρατίας μεθαύριο και οδηγηθούμε σε εκλογές, προειδοποιεί ο Σαμαράς. Κατηγορεί τον Τσίπρα για ανόητα νταϊλίκια. Για κινδυνολογικό τυχοδιοκτισμό τον καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας προεξοφλεί εκλογές και νίκη του κόμματός του. Κλείσιμο της ψαλίδας ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας έως 2,5 μονάδες δείχνουν νέες δημοσκοπήσεις. Ο Σόιμπλε προειδοποιεί την Αθήνα. Οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η προηγούμενη. Ασφιχτικές πιέσεις στον Γιώργο Παπανδρέου από ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην ανακοινώσει μεθαύριο την ίδρυση νέου κόμματος. Χιόνια και μέσα στις πόλεις από τα ξημερώματα στη Βόρεια Ελλάδα. Νέα επιδείνωση από αύριο και λευκή επιδρομή από Τετάρτη με χιόνια και έως 10 βαθμούς υπό το 0 την πρωτοχρονιά. Προβλήματα από σφοδρή κακοκαιρία σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία. Ληστές βασάνισαν μέχρι θανάτου 70χρονο στην Κυψέλη. Σκότωσαν και φύλακα εταιρεία στη Ρόδο για να αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση top model 10 χρόνια μετά τον εφιάλτη του τσουνάμι. Σώθηκε κρεμασμένη 8 ώρες από φήνικα, αλλά έχασε τον σύντροφό της. Οι Ρώσοι απαντούν στον οικονομικό πόλεμο κάνοντας τον Ομπάμα καρτούν.